θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρο του νέου δεξιού κόμματος. Θα μας πείτε το όνομα. Καλημέρα κύριε Καμένο, θα μας το ανακοινώσετε το όνομα, γιατί πρέπει να πούμε πώς θα, πρόεδρος ποιανού πράγματος θα είστε τώρα. Καλημέρα κύριε Τζένα, καλημέρα στον Πειραιά. Δεν είναι ανακοινώσιμο το όνομα ακόμα, θα κάνουμε μια πανηγυρική ανακοίνωση προς το τέλος του μήνα ή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Θα έχει να κάνει με τα εθνικά, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι βλέπω και από τις πρώτες δηλώσεις και για τις διακηρύξεις, ένας από τους λόγους είναι το μακεδονικό, είναι τα εθνικά θέματα, είναι η εκκλησία, βλέπω αναφορές και σε στρατό, εκεί θα κινηθείτε. Είστε μακροπαράδοτες αξίες συντηρητικές του ελληνικού λαού. Δεν λέμε κάτι περίεργο, είμαστε κατά της αριστερής ατζέντας. Εγώ το έχω δείξει και 3 χρόνια ότι έχω καταψηφίσει τα πάντα, έχω ασκήσει κριτική. Από το που έφυγα βέβαια από τους ανέλληνες δεν μίλησε κανένας, ούτε για τον Κουκοντίνα που βγήκε, ούτε για τους μουφτίδες στη Θράκη που του θέλει να τους παρατήσει ο κ. Γαβρόγλου. Όλοι σιωπούν. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έχουν γίνει ένα κόμμα. Εμείς κοιτάμε δεξιά συντηρητικά τις πατροπαράδοτες αξίες της ελληνικής οικογένειας και του ελληνικού λαού και δεν ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για την πατρίδα, για τη σημαία, για να σηκώσουμε το χέρι μας όπως έκανα και εγώ, να ορκιστούμε το δεξί, να ορκιστούμε στο Ευαγγέλιο. Άρα λέτε ότι είστε, είστε δεξιοί δεξί και δεν το κρύβετε. Αυτό λέτε. Ναι, και δεν πρέπει να απενεχοποιηθεί ο όρος δεξιός, διότι η προπαγάνδα των αριστερών, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, προς τον Θεό να τους κάνουν αριστερούς, αλλά έτσι όπως πιστεύουν και αυτό και ο τρόπος που δρούν μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός με τους Ρουβίκονες και όλες τις συνιστώσεις, είναι σαφή. Θέλουν να περιθωροποιήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τις αρχές στρατοπαράδοτες της ελληνικής οικογένειας και των ελληνικών ηθών. Διότι θέλουν να βαχαλοποιήσουν τα πάντα. Γι' αυτό και απλή αναλογική, γι' αυτό γίνεται χαμός και το διεσταίνει. Θέλουν μια είδους ακυβερνησία. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της ακυβερνησίας, είμαστε υπέρ της τάξης και της κυβερνησιμότητας. Ωραία. Ο λόγος για τον οποίο αποφασίσατε να κάνετε το κόμμα, φαντάζομαι δεν είναι γιατί θα έχετε πουθενά κανένα ρεύμα ότι θα είσαστε ένα κόμμα κυβερνητικό. Ποιος είναι, θα προσπαθήσετε να κάνετε. Αφήστε μας να ελπίζουμε και να έχουμε τα οράματά μας. Μακάρι, σας το εύχομαι. Σας το εύχομαι. Κοιτάξτε. Αλλά ο λόγος αυτός για τον οποίο ξεκινήσατε, ποιος είναι, για να συνεργαστείτε με κάποιον την επόμενη μέρα των εκλογών, εφόσον μπείτε στη Βουλή, δηλαδή θα είσαστε ένα δεκανίκι κάποιου κόμματος. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε ούτε εταίρος ούτε εταίρα κάποιου. Σήμερα ξεκινάμε μόνοι και αυτόνομα. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι να ηγηθούμε ενός ευρύτερου πατριωτικού μετώπου, όπως το γράψαμε και στο μόνο σελίδα αυτό το μικρό κείμενο που δώσαμε. Η πολυδιάσπαση της δεξιάς έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή την κακή αριστερά, η οποία θέλει να διαλύσει το σύμπαν. Άρα πρέπει και εμείς να ενωθούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να ηγηθούμε αυτού του σχήματος και ο κ. Μπαλτάκος έχει μεγάλη εμπειρία κυβερνησιμότητας και εγώ, με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, με τα σωστά μας, με τη δουλειά που έχουμε ρίξει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ξέρουμε τι σημαίνει στην Ελλάδα δουλεύω πολιτικά και μέσα σε μνημόνια. Δεν ήμασταν σε εποχές χαλαρότητας του 90 με τους Πασόκους εδώ πέρα, έτσι, που βρέχαν λεφτά από παντού. Έχουμε δουλέψει σε δύσκολες περιόδους. Και επειδή, όπως λέμε εμείς, έχουμε παίξει μπάλα, ξέρουμε λίγο την μπάλα. Ωραία. Λίγο. Δεν είμαστε υπερφύαλοι. Προσπαθούμε να είμαστε αυτόνομοι, αυτόφωτοι και να βοηθήσουμε το λαό να καταλάβει ότι αυτό που πιστεύουμε είναι κάτι υγιές και όταν γίνουν οι εκλογές. Και αν μας ευλογήσει ο Θεός και η ψήφος του λαού, πανελλαδικά, τότε να φανούμε χρήσιμοι στο λαό. Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτή η χρησιμότητα. Απαντώ, έτσι. Δεν απαντώ έμεσα. Απαντώ. Είσαι ξεκάθαρος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει μετά. Εγώ θέλω όμως να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς είναι δυνατόν ένας αντιμνημονιακός, γιατί εσείς. Τώρα, εγώ επειδή γνωριζόμαστε και λίγο και ξέρω και την πορεία σας και ξέρω ότι είστε και ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν από την αρχή στη δημιουργία του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δίπλα στον Πάνο Καμένο. Και πολύ πριν τη δημιουργία. Πολύ πριν τη δημιουργία, επειδή ξέρω, ξαναλέω, το παρασκήνιο αυτό είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο που κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε. Είστε ένας άνθρωπος από τους οποίους, επειδή το κόμμα αυτό φτιάχτηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από το διαδίκτυο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Ήσασταν ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε με μια μπαντιέρα αντιμνημονιακή. Όλη αυτή την ιστορία, όλο ένα μεγάλο κομμάτι της. Της ρητορικής του Πάνου Καμένου και για τα CDS και για τους ξένους τοκογλύφους και ήταν δικό σας κομμάτι τώρα κύριε Καμένε, μην λέμε κουταμάρες. Λοιπόν, πώς ένας αντιμνημονιακός τώρα παντρεύεται με ένα γενικό γραμματέα της μνημονιακής κυβέρνησης, την οποία θυμίζω ότι ο κύριος Καμένος έλεγε ότι τη ρίξαμε, εμείς ρίξαμε λέει το Σαμαρά.
Ναι, πήρε και 20 βουλευτές τότε, αλλά δεν είναι αποστάτης. Καμένος εγώ που με διέγραψε είμαι αποστάτης. Όχι, λοιπόν, και τους 20 βουλευτές κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε πώς τους πήρε και με τη δέλεαρ τους. Πήρε, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρεπορτάζες. Εγώ ξέρω γιατί τους έχω εκπαιδεύσει τους 20, είχα κληθεί από το εξωτερικό, μικρή παρένθεση, να τους εκπαιδεύσω στα οικονομικά. Θα σας πω τώρα, δεν έχω το πει ποτέ δημόσια και με την ευκαιρία να το πω σε εσάς. Πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Τους έχω εκπαιδεύσει στα οικονομικά και τους 20 όταν πήγαμε. Να καταλάβουν τι σημαίνει χρέος, χρέος προς ΑΕΠ, τι σημαίνει δημόσιο χρέος και πολλά άλλα. Ωραία. Πώς λοιπόν ένας αντιμνημονιακός παντρεύεται με ένα γενικό γραμματέα της πιο μνημονιακής κυβέρνησης? Το πιο δύσκολο ήταν να παντρευτώ με Βάζελο. Αλλά αφού το περάσαμε αυτό, γιατί εγώ έχω ένα θέμα με τον Ολυμπιακό, είμαι λίγο πιο φανατικός από ό,τι πρέπει, αυτό το λύσαμε του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κάναμε, όπως λέτε, πάνω στον γοργοπόταμο του αθλητισμού. Ενωθήκαμε. Εγώ ήμουνα αντιμνημονιακός και είμαι αντιμνημονιακός γιατί ήξερα πως μπήκαμε, γιατί ήταν η δουλειά μου αυτή. Διαχειριζόμουν δημόσιο χρέος εκεί που δούλευα, κρατικό και ιδιωτικό. Όταν μετατράπηκε το χρέος από ιδιωτικό σε δημόσιο και τούμπαλιν, δηλαδή έφυγε από τις αγορές και γύρισε φορολογούμενος σε εισαγωγικά τους Ευρωπαίους, εκεί χάθηκε η μπάλα. Μόλις μπήκα η OSSF και η ESM, να βλέπουν και δύο τα τεχνικά κομμάτια, δεν μπορούσαμε πλέον να λέμε να διαγράψουμε το κεφάλαιο του χρέους. Το κεφάλαιο του χρέους μπορούσαμε να το διαγράψουμε όταν ήταν 212 δισεκατομμύρια, κύριε Τζένο μου, σε τράπεζες αμερικάνικες, γερμανικές, γαλλικές, ιαπωνικές, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, που έχω όλη τη λίστα, και δεν τα διαγράψαμε, και επειδή δεν συμμετείχαν το 12, θα τα πω και ο κ. Μπαλτάκου για να τα ακούσω, γιατί εντάξει, θα κάνω Βενιζέλος τότε, που έγινε η Δήμον στα οικονομικά, δεν ήταν εθελοντικό το κούρεμα. Αναγκαστήκαμε να κουρέψουμε για να φτάσουμε στο 75% που έπρεπε τα CAC, τα collective action clauses τότε, να υπάρχει συμμετοχή, να κουρέψουμε τα ασφαλιστικά ταμεία και το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Αυτό είναι η ιστορία. Μόλις τελείωσε αυτή η διαδικασία, τελείωσε για μένα, για τον Δημήτρη τον Καμένο, το να λέω αντιμνημόνιο. Διότι το μνημόνιο πρακτικά τι ήταν? Ένα κείμενο που συνόδευε τη Δενειακή Σύμβαση. Τότε το 12 πήραμε 130 δις, 130 μας χρεώσανε, δεν τα χρειαστήκαμε όλα, γύρω στα 80, μας χρεώσανε 130. Και μετά όταν το 2015 αναγκαστήκαμε εμείς σαν κυβέρνηση, δεν μιλάω τώρα για το βαρουφάκι, τον πανικό, μιλάω όμως ότι έπρεπε να διαχειριστούμε τον Ιούλιο τι. 55 δις χρέος έλυγε χρέος σε 3 χρόνια. Έπρεπε να βγούμε στις αγορές να βρούμε 55 δις ή να δανειστούμε 55 δις από κάποιον. Και τότε φάγαμε τον εκβιασμό, μας κλείσαν τράπεζες και πήραμε 86 δις. Αυτά είναι η ιστορία. Εγώ θέλω να μου πείτε αυτή ιστορία, εγώ τι λέω, είναι αυτό που σας... Εγώ άλλαξα. Mm-hmm. Άλλαξα. Αυτό είναι. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Μόλις μπήκα στην πολιτική και είδα τι γίνεται από μέσα. Και μόλις, επειδή ξέρω και τα οικονομικά, δόξα τω Θεώ, αυτού του επιτέλου και σε αυτό το σημείο του δημοσίου χρέους και τα κρατικά χρέη, ότι άλλαξε το χρέος και πήγε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο, τελείωσε η συζήτηση. Ήμουν, να θυμίσω, και από τα ηγετικά στελέχη εδώ πέρα με τη ζωή, που κάναμε και αναλύσαμε το χρέος, το δημόσιο χρέος, εδώ με τους τύπους του υπόλοιπου που ερχόντουσαν εδώ με τα σανδάλια. Mm-hmm. Θέλω να γράψουν βιβλίο. Mm-hmm. Και διαφώνησα με τον τρόπο που το χειριστήκανε τότε. Ενώ την ανάλυση και τον έλεγχο του δημοσίου χρέους, γιατί δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι τα βασικά του χρέους. Άρα, μόλις άλλαξε η υφή του χρέους από τις αγορές σε κράτη, εδώ πέρα τελείωσε η σχέση, διότι πλέον ήσουν εξαρτημένος από τους Ευρωπαίους για να έχεις χαμηλό το κοδανισμό. Ήσουν αναγκασμένος, κακός, να εκτελείς μνημονιακές εντολές, οι οποίες ήταν και πολλές από αυτές τις λάθος. Αλλά δεν είχες εναλλακτική λύση, διότι δεν έκανε κανένας μεταρρυθμίσεις, κύριε Τζένο. Άρα για να επιστρέψουμε στην ερώτηση, ο γάμος με τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος θα είναι αντιπρόεδρος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Γενικός Γραμματέας. Είναι επί τη βάση των εθνικών θεμάτων, επί τη βάση κάποιων κόκκινων γραμμών σε ό,τι αφορά τα εθνικά, σε ό,τι αφορά τα θέματα της θρησκείας και σε ό,τι αφορά τα θέματα του στρατού, αυτή είναι η ιδρυτική διακήρυξη? Αυτή είναι η βάση είναι μέρος αυτά που λέτε είναι της βάσης. Έχει να κάνει και με την οικονομία. Εμείς είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υπέρ της επιχειρηματικότητας, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς δεν πάμε στο άκρο νεοφιλελεύθερο, έχουμε ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Ωραία. Έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ωραία. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό στην Ελλάδα. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα βλέπω τις εφημερίδες που στηρίζουν την κυβέρνηση
να λένε για ακροδεξιό κόμμα. Δηλαδή σας λένε και εσάς ακροδεξιό. Και εγώ απορώ, όταν ήσασταν στους ανεξάρτητους Έλληνες, ήσασταν και ψηφίσατε μαζί με τον Πάνο Καμένο κάποια νομοσχέδια, δεν ήσασταν ακροδεξιός, κύριε Δημήτρη Καμένο? Κοιτάξτε, τώρα γίνατε ακροδεξιός. Εσείς είστε ακροδεξιός, θεωρείτε ότι είναι αυτός ακροδεξιό? Όχι βέβαια. Είμαι απλά δεξιός, αλλά αυτός που λέει ακροδεξιό κάποιον δεν έχει δώσει καν τον ορισμό. Ρωτήστε κάποιον, παρακαλώ, συνάδελφό μου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγει, σε εσάς που βγαίνουν αρκετοί, παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε τον ορισμό για εσάς, τι σημαίνει ακροδεξιός? Δεν τον έχει δώσει κανένας. Δηλαδή, ποιος είναι ακροδεξιός? Όταν λένε ακροδεξιός, αυτόν που πιέζει στο συλλαλητήριο, κύριε Τρένα μου. Αυτόν που θέλει να κάνει το σταυρό, αυτόν που χαίρεται που βλέπει τη σημαία ψηλά, ή που τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, ή που συγκινείται. Ή που λέει για τη Μακεδονία, ότι δεν μ' αρέσει να πουλήσω το όνομα. Ας γίνει ένα πάνελ να αναλύσουμε τη σύμβαση που υπέγραψε ο κ. Κοντιάς, και τότε θα σου πω εγώ αν θα φύγει, αν δεν θα φύγει η κυβέρνηση μέσα σε 24 ώρες. Διότι κανένας δεν έχει αφήσει να αναλύσει αυτό που υπογράφηκε. Όλοι το λέμε δεξιά-αριστερά, προσπαθούμε όλοι να δώσουμε πόσο λάθος είναι. Ακροδεξιός στην Ελλάδα και ακραίος είναι ο Χρυσαυγίτης. Και δυστυχώς αμαυρώνουν και το συνθετικό που λέγεται δεξιά. Δεν έχει καμία σχέση δεξιά με τους Χρυσαυγίτες. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Τι να κάνει με τους ανθρώπους που είναι νοικοκυρέοι? Τους αρέσει το πρωί να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να έχουν την ησυχία τους, να πηγαίνει το παιδί τους στο σχολείο, να έχουν δουλειά και να έχουν ασφάλεια στη γειτονιά τους, να πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία όποιος θέλει και να πηγαίνουν το καλοκαίρι διακοπές. Ωραία, θέλω να κάνω δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι, θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε πλήρες ψηφοδέλτιο, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε ξανακάνει εκλογές, χρειάζεται κόσμος και χρειάζεται κόσμος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα. Και δεύτερο, λεφτά που θα βρείτε, κύριε Καμένε, γιατί βλέπω εδώ δημοσιεύματα και θα πάμε μετά σε αυτά. Απαντήστε μου σε αυτά τα δύο για το τι λέει ο κύριος Καμένος, ο αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι, και μία εγκρανίο, κύριε. Ναι, αλλά σήμερα βλέπω ότι η δημοκρατία του κυρίου Φιλιππάκη, η οποία επίσης στο παρελθόν σας αποθέωνε, νομίζω ότι και αυτή έχει γράψει πολλά πρωτοσέλιδα με όσα αποκάλυπτε ο πόρτα-πόρτα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Για να λέμε και τους τραγωδότητες. Ναι, γιατί ήταν όλα αλήθεια. Ξέρετε, ήταν όλα αλήθεια. Τώρα, αλλά να πούμε. Ναι, τώρα ξαφνικά βλέπω για μυστικούς δείπνους, για καλόγερους, για νέο κόμμα. Σήμερα το πρωί μου θύμιζε λίγο το στόχο. Να σου πω κάτι. Δύο ερωτήσεις έκανα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε, επειδή υπάρχει μεγάλο ρεύμα αυτή τη στιγμή και του απότιμου ελληνισμού και από όλη την Ελλάδα, επειδή θέλουν να στηρίξουν αυτή τη νέα κίνηση, πια η απενοχοποίηση της δεξιάς. Αυτό μας λένε όλοι. Μπράβο, ρε παιδιά, που δεν δέχεστε να είστε δεξί. Είμαστε νοικοκυρέοι, πάμε γερά. Αυτό λέει ο κόσμος στο τηλέφωνο. Κλείνω την παρένθεση. Δύσκολο το εγχείρημα. Είναι δύσκολο. Θα σας αποκαλύψω, κύριε Ντένο, σήμερα σε εσάς. Το η δεύτερη αποκαλύψη θα κάνω, ότι είχα χθες και σήμερα το πρωί τηλέφωνα από πρώην συναδέλφους στον Ανέλη. Από διάφορες περιοχές, τις οποίες πιο πολύ δεν τους ήξερα, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα με το κόμμα ποτέ. Από συντονιστικές, από πρώην πολιτευτές και ανθρώπους που θέλουν να συνταχθούν και να βοηθήσουν. Δεν είπα ότι θα το κάνω. Δείχνει όμως μία τάση. Ότι οι άνθρωποι θέλουν κάπου να έχουν ένα σημείο αναφοράς και αν κάποιος θεωρήσουν ότι τους ξεπούλησε πολιτικά, να βρουν έναν άλλον ο οποίος έχει δείξει μια εντυμότητα και μια συνέπεια όπως είμαι εγώ, γιατί δεν κάθεται στην καρέκλα του αντιπρόεδρου εδώ πέρα να μου λένε και αντιπρόεδρο, σηκώθηκα και έφυγα για τη Μακεδονία. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Χρήματα. Προσωπικά αποθενέσεις, προσωπική περιουσία δική μου και του Τάκη και όποιον έρθουν και συμπορευτούν, πίνουν ότι θα κάνουμε το πρώτο στην Ελλάδα και ετοιμάζω την πλατφόρμα του crowdfunding, δηλαδή δημόσιο ηλεκτρονικό τρόπο εισφορών βάσει του ΦΕΚ και της νομιμοποίησης που πρέπει να έχει ένα κόμμα από όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε νόμισμα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η πλατφόρμα αυτή δεν είναι ακριβή, θα τη διαχειρίζεται ένας φίλος μου του Πολυτεχνείου και παλιός συνεργάτης, δηλαδή αυτός θα βάλει και τζάμπα τη δουλειά, θα αγοράσουμε τα δικαιώματα της πλατφόρμας, θα το χτίσουμε σε δύο γλώσσες και ο οποιοδήποτε θελήσει θα παρακολουθεί την πορεία του κόμματος, πού πηγαίνουν τα λεφτά του και θα έχουμε πλήρη ενημέρωση δημόσια και βέβαια και σαν ποθενέσχες, αλλά και για οποιονδήποτε θέλει να δώσει ένα ευρώ, δύο ευρώ ή πέντε δολάρια. Σε πραγματικό χρόνο, τι κινήσεις γίνονται και πού ξοδεύονται τα λεφτά, ώστε να έχουμε και μια καθαρή, καθαρά τα λογιστικά μας και τα οικονομικά μας. Λοιπόν, θέλω τώρα. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα. Ναι, θέλω να μου δώσετε μια απάντηση όμως, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα φωτογραφίζονται συγκεκριμένα πράγματα, γνωρίζουμε όλοι τι λέμε. Η Δημοκρατία λέει για μυστικό δείπνο και νέο κόμμα, ότι έγινε μια συνάντηση μυστήριο πανουσία γνωστού Αγιορείτη.
Στο γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου, εγώ γνωρίζω ότι ο κύριος Πάνος Καμένος πήρε τηλέφωνο και το συγκεκριμένο Αγιορείτη. Δεν θα πω περισσότερα. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πω. Αλλά θέλω να μου πείτε. Συνάντηση σε διαμέρισμα με Αγιορείτη και πολιτευτές με τον κύριο Μπαλτάκο δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Επειδή αναφέρεται και ο κύριος Λαζαρίδης, mm-hmm. εγώ θα το πω δημόσια γιατί ο Γιώργος είναι καλό παιδί. Mm-hmm. Με πήρε τηλέφωνο από ρωσία της συζύγου μου και της Μπέμπας που ήμουν βόλτα στο Πάλιρο. Mm-hmm. Μου ζήτησε συγγνώμη για τα πρώτα δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν. Mm-hmm. Μου είπε ότι στο τηλέφωνο ότι Δημήτρη μου όλα αυτά είναι γελιότητα, δεν έχω πει ποτέ τίποτα και αν χρειαστεί μου λέει να κλειδώ θα αποδείξω το αναντίον. Γιώργο μου του λέω το ξέρω γιατί έχω να σε πάρω τηλέφωνο 2 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μιλάγαμε με τον Γιώργο. Δηλαδή, έχω το κινητό του, τον έπαιρνα να κάνει τηλέφωνο. Δηλαδή, ανοίξουν και τα τηλέφωνά μας. Δεν έχω κάνει ποτέ κλίση τον κύριο Λαζαρίδη. Άρα, όλα αυτά τα κατανοώ. Υπάρχει ένα μεγάλο στρες αυτή τη στιγμή και στον ίδιο τον Πάνο και στο κόμμα και στα στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι δεν βρίσκουν την ψήφο τους, δεν μπορούν να μπουν από τα σπίτια τους. Δυστυχώς παρασύρθηκαν από τον Πάνο σε αυτές τις έολες εγγύησεις που έδινε και αύριο θα πάει στον ΝΑΤΟ, θα βγάλει φωτογραφία και με δόξα και τιμή. Θα άρει το βέτο του Καραμαλή και θα δημιουργήσει νομικό προηγούμενο με Βόρεια Μακεδονία μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτά δεν ξεπλένονται και δεν ξεχνιούνται. Και δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή, δεν θα βρούνε ούτε 50.000 σταυρούς όλη την Ελλάδα. Ωραία, επειδή. Δεν θα βρούνε τα καθημερινά, το κατανοώ. Αλλά τώρα να εμπλέκουν ανθρώπους. Τώρα επειδή ξέρουμε και τι λέμε, δεν κοιταζόμαστε τώρα στα μάτια. Είδε τώρα τι έβγαλε χθες. Αυτό που φύλεγε το χέρι στον Αφγανό. Εδώ μιλάει για κανονική. Αφήνει υπονοούμενο ότι χρηματίστηκες. Αυτό λέει. Ότι πήρες λεφτά. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Επειδή εγώ έζησα. Δεν κατανοήσει το νόημα του. Όχι. Εγώ δεν κατανοώ. Από το μεσημέρι και μετά, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τον Πάνο. Πραγματικά, μόνο πρωί όταν μιλάει ο Πάνος. Μάλλον κανένας δεν μπορεί. Ναι, από το μεσημέρι και μετά δεν βγάζει νόημα ο Πάνος. Πρωινές ώρες είναι καλά, ξέρω ξυπνάει και πάρα πολύ πρωί. Οπότε το μεσημέρι γι' αυτό είναι ψηλό απόγευμα. Το βασικό ερώτημα τώρα όμως είναι το εξής. Και εδώ θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή εσείς ήσασταν και στις συζητήσεις που γίνανε, τις θυελώδεις συζητήσεις που γίνανε εν ώψη του Σκοπιανού, θέλω να μου επιβεβαιώσετε καταρχάς. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε καταρχάς αν ισχύουν αυτά τα οποία υπόθηκαν ότι εμείς θα ρίξουμε την κυβέρνηση σε συνεννόηση με τον Τσίπρα. Απόλυτα ισχύουν αυτά. Και σε συνεννόηση και θα συνεννοηθούμε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και λέω, αυτό είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και δεύτερον, λέω στην κοινοβουλευτική ότι αυτό δεν θα μας γλιτώσει από τις ευθύνες μας ότι δεν θα περάσει και δεν θα κυρωθεί η κύβα στο Σκοπιανό. Του λέω πάνω, μην λες ότι είναι επιχείρημα ότι δεν θα περάσει το Σκοπιανό και θα το σώσουμε. Δεν σώζεται έτσι το Σκοπιανό. Σώζεται το να μην πάει ο Κοντιάς. Και εκεί έκανα, να προλάβω πιθανόν τη δεύτερη, την πρόταση για την πρόταση μονθή στο πρόσωπο του Κοντιά, ενώ στη θέση, όχι στο πρόσωπο του Νίκου, στο πρόσωπο της. Το θεσμικό του υπουργού, είπαν όλοι ναι, είπε και ο Πάνος ναι, και ρωτήσαμε τις υπηρεσίες, θέλαμε 50 υπογραφές και δεν προλαβαίναμε και δεν πέρασε η πρόταση μορφής για να αποτρέψουμε το να έχουμε κάποιον εξουδετερημένο δικό μας άνθρωπο να πάνε υπογράψει. Και ενώ ήταν ο κ. Κοντιάς ο καλύτερος υπουργός και στηρίζει ο Πάνος επί 1,5 χρόνο, δηλαδή τον στηρίζω και τι καλά που τα πάει, και από χτες είπε εκπροσωπεί τον εαυτό του και δεν εκπροσωπεί εμάς. 4 χρόνια έλεγε ο Καραμαλής, ο Καραμαλισμός και αυτά και την έλεγε στον Κυριάκο και στο Σαμαρά. Και πριν μια εβδομάδα με τις γραβάτες είπε ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταβολής είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν, εδώ πέρα, εγώ κατανοώ κάποια πράγματα, δεν βγάζουν νόημα. Ο κόσμος όμως δεν είναι όλος, ξέρει, τυφλά με την παροπίδα και να πηγαίνει σαν το αρνί. Πλέον αυτά τα χρόνια, επειδή υπάρχει και μεγάλη έκθεση και από εσάς δημοσιογράφους μας εκθέτεται τη συνέχεια. Βγαίνουμε, μιλάμε, ο καθένας λέει κάποια πράγματα. Το διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, δεν μπορεί να κρυφτεί για πολύ καιρό κάποιος άνθρωπος. Και δυστυχώς και ο ενδιασμός για τα οικονομικά έγινε. 30% λέει θα χάσουμε έκπτωση στον έμφυα. 15 χρόνια επιμήκυση στο χρέος. Θα χάσουμε, λέω, βάζουμε τα οικονομικά δίπλα στο Σκοπιανό, στη Μακεδονία. Μα λέει θα πάρουμε την ευθύνη να μην πάρουμε, αλλά αυτό είναι, λέω, συμφωνημένα το χρέος. Στην νέα εβδομάδα, λέω, οι άνθρωποι μας έχουν ξεπετάξει, δεν θέλουν να μας ξαναδούμε. Βγαίνουμε από τα λιμόνια. Τι σχέση για το Σκοπιανό. Όλες αυτές τις συζητήσεις γίνανε και με έναν λίγο άγαρμο τρόπο. Εγώ κατανοώ και τους συναδέλφους οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη εκείνη τη στιγμή. Όπως την πήρα εγώ, με χαλασμένο το στομάχι, έτσι. Δηλαδή και δύσκολη απόφαση ήταν. Όσο και αν φάνηκε ότι ήταν εύκολη απόφαση. Αλλά μετά από το ταμείο, όπως είπα, όταν ο Νονός, διότι ο Νονός, ξέρεις ποιος είναι αυτός που βαφτίζει, το είπα την άλλη μέρα. Οι Νονοί, όταν δώσουν το όνομα, μετά δεν μπορούν να κλαίνε. Ωραία, εγώ τώρα θέλω μια απάντηση με το χέρι στην καρδιά. Τα δημοσιεύματα αυτά, τα οποία ναι. επιτίθενται από εφημερίδες, οι οποίοι μέχρι χτες σας αποθέωναν.
είναι κατευθυνόμενα από τον Καμένο ή είναι κατευθυνόμενα από επιχειρηματίες που στηρίζουν τις συγκεκριμένες εφημερίδες? Είναι αυταπόδεικτα, ψευδή τα δημοσιεύματα, λεφτά δεν έχω πάρει από κανέναν. Μας ακούνε και εκεί στον Πειραιά όλοι. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Και εμείς έχουμε πει και δύο καφέδες, και πιο πολύ για τον Ολυμπιακό λέγαμε παρά για την πολιτική. Λοιπόν, δεν μπορώ να κατανοήσω. Προφανώς ο Πάνος έχει μια επιρροή ακόμα. Βεβαίως, κάποιες εφημερίδες έχουν και επιχειρηματίες μαζί. Πίσω, δίπλα, δεν είναι γνωστό αυτό? Μα γι' αυτό ρωτάω. Και γι' αυτό θέλω να μου απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια. Μα δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Να σου πω κάτι. Πριν 15 μέρες, νομίζω, η Δημοκρατία είχε βάλει κάτω-κάτω ως βαρύδι στην κυβέρνηση. Μετά είχε βάλει και το Χωνί, βέβαια. Έτσι, που το Χωνί εγώ το είχα χτίσει, τον κλαμό και τον Χρυσοκοϊδή. Εγώ του έδινα πάλι στοιχεία το 9 και το 8 για να κάνουν πειράμα. Πολύ εύκολα χτίζατε κόμματα τότε και εφημερίδες, οφείλω να ομολογήσω. Ξέρεις, γιατί μπράβο, όταν ξέρεις κάποια οικονομικά και οι άλλοι δεν γνωρίζανε με ποιο μέσο να χτυπήσουν κάτι, τα οικονομικά ήταν εύκολα. Εγώ ναι, το λέω καλά. Απλά εγώ, το λέω απλά γιατί στο βάθος μετά στην πορεία βρέθηκαν κάποιοι επιχειρηματίες δίπλα σε εφημερίδες που στηρίζανε τον Πάνο. Βρέθηκαν διάφορα, είναι γνωστά αυτά. Μα, και αυτά επειδή ο Πάνος λέει για επιχειρηματίες, και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Θα υποθούν αυτά, κοιτάξτε, και οι επιχειρηματίες. Ο Πάνος πήγε με επιχειρηματία, τον οποίο εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά πήγε στο κανάλι του. Δεν πήγε στο κύριο Σαββίδη, στο έψιλον μαζί. Μπορεί καν να πάει ένας πολιτικός αργηγός χέρι-χέρι σε ένα επιχειρηματία. Δεν έχουν δει εμένα να πηγαίνω σε τίποτα εγγένεια καναλιού με τον Δοντομινά, με κανένα Βαρδογιάννη, με κανένα δεν ξέρω, ο Μαρινάκη. Δηλαδή στο γήπεδο, αν δω κανέναν επιχειρηματία, και τι να μου πούνε, γιατί πα στο γήπεδο και βλέπει δίπλα που είναι, δεν θέλω να πω και τα ονόματα των ανθρώπων, που είναι εκεί γάβρι δίπλα μα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει. Επειδή εγώ κυκλοφορώ ελεύθερα στον δρόμο, ο κόσμος καταλαβαίνει. Αν ένας πίστευε ότι τα έχω πάρει, να ξέρει, θα είχα πρόβλημα. Θα το έλεγε σε δεύτερο και σε τρίτο. Είναι σίγουρα κατευθυνόμενα. Σίγουρα προσπαθούν να συσπυρώσουν μια μικρή ομάδα γύρω από του ΑΝΕΛ. Ούτε καν του Σιριζέου. Σιριζέοι, να ξέρει, δεν πιστεύουν λέξη από όλα αυτά. Στο λέω με τα λόγου γνώσεως. Τελευταίες μέρες έχω μιλήσει με πολλούς. Σε πολύ υψηλές θέσεις της κυβέρνησης. Λόγω και της διαφωνίας μου, της διαγραφής μου από το κόμμα και της παρετήσεώς μου από θέση του Αντιπροέδρου. Ειλικρινά, σου λέω, οι απόψεις τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέω πάνω. Για μένα και για όλα αυτά που κυκλοφορούν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, να ευχηθώ καλή τύχη. Πότε υπολογίζετε περίπου να ανακοινώσετε το όνομα? Τέλος Αυγούστου, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, το αργότερο. Γιατί άλλο ένα ρεπορτάζ θα σου δώσω. Πάνω από 2.000 κόμματα στον Άριο Πάγο. Διαφορετικά ονόματα. Έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, ναι. Πρέπει να τσεκάρουμε ονόματα, ναι. Εμείς έχουμε καταλήξει. Βρήκα 2.400, μπορεί να είναι και παραπάνω. Πολλοί θέλουν να μας σώσουν τελικά. Είναι εντυπωσιακό το πώς θέλουν να μας σώσουν. Είναι απίθανο το ρεπορτάζ. Έτσι. Εγώ έπαθα σοκ. Θα είναι έτοιμο το κόμμα, εφόσον γίνουν πρόεδρες εκλογές, να κατεβάσει υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα? Αν γίνουν τον Οκτώβριο, οριακά. Θα λέμε την αλήθεια. Θέλει πάρα πολύ τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο. Αν γίνουν το Μάρτιο, γιατί ξέρεις, αυτές τις εκλογές θα κανονίζει ο Ζάεφερμα, δεν τις κανονίζουμε εμείς. Αν γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, έχουμε πολύ χρόνο και να επικοινωνήσουμε στις μας και να οργανωθούμε πάρα πολύ πολύ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, σίγουρα είναι όμως ότι θα πάμε καλά. Κύριε Καμένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας.